Λοιπόν, καλό εδώ μεσημέρι. είναι ο Phil Goss. Καλό μεσημέρι. Έφτασε με μια έτσι, μικρή καθυστέρηση, αλλά είναι εδώ και είμαστε έτοιμοι να τον, να τον ακούσουμε τον νέο Αμερικανό του ΠΑΟΚ. Mm. Τι περιμένει από τον ΠΑΟΚ, τι περιμένει να πάρει από τον ΠΑΟΚ και τι περιμένει ο ίδιος και πιστεύω ότι μπορεί να δώσει την ομάδα. What are your expectations about getting from ΠΑΟΚ and giving back? First of all, I just want to say thank you to the organization for giving me the opportunity to play for such an historic team. But... Αρχικά θέλω να ευχαριστήσει τον οργανισμό του ΠΑΟΚ που του έδωσε την ευκαιρία να παίξει για μια τόσο ιστορική ομάδα. And with my experience in Europe, this is my 13th season, so I just want to bring my leadership and my skills to help the team play as well as they possibly can. Έχει πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, είναι 13η σεζόν που παίζει στην Ευρώπη. Αυτό που θέλει να φέρει εμπειρία και ηγετικά στοιχεία στην ομάδα και να τη βοηθήσει με τον μεγαλύτερο δυνατό τρόπο για να πετύχει αυτό που θέλει. Έχει μιλήσει με τον coach, επομένως, αν κάνει ναι, τι του είπε. Have you spoken with the coach? Do you know what he expects from you? Yes, we've spoken about what he wants from me. And now it's up to me to get to know my teammates and develop a chemistry with the team in order for me to play well. Ναι, έχει μιλήσει, ξέρει τι ακριβώς θέλει ο προπονητής από αυτόν. Αυτό που πρέπει να κάνει σε πρώτη φάση αυτός είναι να μπορέσει να γνωριστεί με τους παίκτες του και με τους συμπαίκτες του και να δημιουργήσει μια χημεία που θα τον βοηθήσει να ενταχθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στην ομάδα και από εκεί και πέρα να αρχίσει να εφαρμόζει τα πλάνα του προπονητή. Η αγωνιστική του κατάσταση αυτόν τον καιρό. How would you characterize your conditioning right now? I've been working out all summer and until now, and it'll take some time to get in game shape, but I'm in good shape to play now, you know. So I'm excited, and more importantly, I'm excited to, you know, prove to a lot of people that I still have a lot of gas left in the tank. Πέρασε όλο το καλοκαίρι κάνοντας προετοιμασία. Θεωρεί ότι είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Θα μπορούσε να μπει να παίξει αυτή τη στιγμή. Βέβαια θα χρειαστεί ένα κάποιο χρόνο για να μπορεί να πει ότι είναι σε απολύτως καλή κατάσταση όσον αφορά την αγωνιστική διάρκεια παιχνίδι μετά το παιχνίδι. Αλλά είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί πιστεύει ότι έχει αυτό που χρειάζεται και ότι μπορεί να αποδείξει σε πάρα πολύ κόσμο ότι έχει πράγματα να δώσει ακόμη. Έχει μιλήσει ελληνικό πρωτάθλημα για το επίπεδο της ελληνικής λίγας. Ποια με ποιους. Have you talked with anyone of your friends that has played or are playing for the Greek League to talk to you about the level of the league right now? I've watched a couple of games from this, the last game we just won. I watched that game online. But at the end of the day, it's still basketball. I'm not really worried about the physicality of the game. I just go out there and play my game and just work hard. Παρακολούθησε κάποια παιχνίδια. Μάλιστα παρακολούθησε online το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Ρέθμινο, το τελευταίο παιχνίδι. Δεν τον απασχολεί καθόλου αυτή τη στιγμή ούτε το πόσο physical είναι το παιχνίδι, ούτε αν είναι σκληρό. Στο τέλος της ημέρας μιλάμε για μπάσκετ. Εγώ δεν με απασχολεί πώς ακριβώς παίζεται το παιχνίδι εδώ πέρα. Εγώ θα βγω και θα παίξω το παιχνίδι. What are your main characteristics as a player and what should the fans expect from you? Well, one, I like to score the ball and I would definitely take pride in playing defense. And getting my teammates involved, doing whatever it takes for us to win a basketball game. I'm not here to get any personal glory or anything like that. I'm here to win a championship, and that's my main goal for me is to win a championship. I haven't won a championship in my career, and it's the most important thing for me. Λέει ότι του αρέσει να σκοράρει. Είναι πολύ περήφανος για το γεγονός ότι μπορεί να καυχηθεί ότι παίζει άμυνα. Του αρέσει να εμπλέκει όλους τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι. Γενικά δεν είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε χρειάζεται η ομάδα για να μπορέσει να πάρει τίτλο. Δεν είναι εδώ για προσωπική δόξα. Αυτό που εύχεται και θα ήθελε είναι να μπορέσει να κερδίσει ένα τίτλο. Ένα πρωτάθλημα, όπως είπε. Δεν έχει κερδίσει κάτι τέτοιο και θα ήταν αυτό που θα ήθελε περισσότερο από οτιδήποτε.
Λοιπόν, αυτά από τον, από τον Φιλγκός, φιλόδοξος, εντάξει. Στην Ιταλία έφτασε δύο φορές κοντά. Με, την, με τη Ρώμα πήγε δύο φορές σε, σε τελικούς, δεν τα κατάφερε εκεί. Θα ήθελε να, το, να ζήσει κάτι με τον ΠΑΟΚ, εντάξει, γνωρίζοντας ότι είναι αρκετά δύσκολο. Λοιπόν, ο Αμερικανός είναι εδώ. Λογικά θα, θα δοκιμάσει κιόλας να μπει και με, την, και με την ομάδα σήμερα και σιγά σιγά να μπει στο, στο πρόγραμμα και να μπει και στην ομάδα, γιατί το έχει ανάγκη ο, ο ΠΑΟΚ αυτό, τον, τον Αμερικανό που του λείπει από την περιφέρειά του. Νίκο, ναι, καλό. Ξέρουμε, είμαστε σε θέση να, να γνωρίζουμε, παρότι είναι πολύ φρέσκη και η άφεξή του, αν θα, θα προλάβει να κάνει προπόνηση σήμερα κανονικά με την ομάδα, και επίσης θα, ποιο θα είναι το επόμενο παιχνίδι που ίσως είναι και ο πρώτος στόχος, αν είναι σε τόσο καλή φυσική κατάσταση για να χρησιμοποιηθεί. Εντάξει, τώρα υπάρχει η διακοπή λόγω των, των εθνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ παίζει το άλλο Σάββατο εδώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena με τον Κολοσσό Ρόδου, οπότε ο πρώτος στόχος είναι, είναι αυτός. Αλλά βέβαια αν δεν τον δούμε λίγο μέσα στις επόμενες ημέρες, ποια είναι η κατάστασή του, τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά, ούτε ότι θα είναι, ούτε ότι δεν θα είναι. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Ο Γκος, εντάξει, όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε προπονήσεις, δεν ήταν σε ομάδα, οπότε σίγουρα χρειάζεται ένα, ένα διάστημα για, να, για να μπει και να φτάσει σε μια καλή φυσική κατάσταση. Το γεγονός ότι δεν έχει παιχνίδια τώρα, λόγω των, της διακοπής των, των εθνικών ομάδων, τον βοηθάει. Έτσι, γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο να μπει μέσα σε παιχνίδια, ενώ τώρα θα έχει περίπου 8-9 μέρες για να είναι μαζί με την ομάδα να, να προπονείται. Ωραία. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Και σε σένα.